επιτίθεται και εκεί στην περιοχή της Παχιάς Άμμου. Μας λέτε τουλάχιστον 5 περιστατικά το τελευταίο διάστημα. 5 γνωρίζω εγώ. Mm-hmm. Και έχει έρθει και υπάλληλος του Δήμου για να μπορέσετε να το περισυλλέξετε. Προχθές, Ειρήνη, ήμουνα εκεί μαζί με αυτόν μέχρι τις 9.30 ώρα το βράδυ. Ναι, να πάει κάπου να κοιμηθεί. Τελικά δεν καταφέραμε να τον πιάσουμε, ούτε και χθες. Και χθες είμαστε μέχρι βράδυ. Αλλά τίποτα. Εγώ νομίζω ότι θέλει κάτι. Θέλει να του δώσουμε κάτι δυνατό να ζαλιστεί, να μπορούμε να το πιάσουμε. Αλλιώς δεν πιάνεται αυτό. Αν του δώσετε έτσι καμία λιχουδιά να το προσελκύσετε, έτσι λίγο φαγητό και να μπορέσετε έτσι να το πιάσετε. Το έχετε προσπαθήσει κι αυτό. Μπιφτεκάκια τρώει 2 μέρες, μπιφτεκάκια. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ νομίζω ότι χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, εγώ και ο άνθρωπος δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Στα 5 μέτρα φεύγει, 10 μέτρα δεν γίνεται. Πρέπει να είναι κάποιος ηνίατος να έρθει, να του δώσει κάτι να το ζαλίσει και να το πάρει ο Τάκης μετά, γιατί έχουμε μιλήσει και θα το πάρει ο Τάκης πάνω που τα μαζεύει. Εκεί που έχει και τα άλλα. Ωστόσο, ο κίνδυνος παραμένει, γιατί δεν ξέρετε πότε μπορεί να το πλησιάσει κάποιος και να του επιτεθεί. Βεβαίως. Όλοι κυκλοφορούνε, κρατούν μια μπαστούλα. Ένα ραβδί ή δύο τυφοβούτε. Δηλαδή και άντρες, όχι μόνο γυναίκες. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Τα παιδιά με παίρνει πριν 15 μέρες ένα κύριος εκεί χωριανός και μου πάνε και φασαρία, μου λέει δεν πάνε τα παιδιά μου σχολείο, γιατί επειδή φεύγουν αυτοί και πάνε νωρίς τη δουλειά τους και οι δύο. Πάνε τα παιδιά, είναι κοντά, είναι 200 μέτρα από το σχολείο. Δεν πάνε, μου λέει, τα παιδιά σχολείο γιατί τους επιτίθεται. Καταλάβατε, είναι σοβαρό το θέμα. Και έχουμε και ορισμένους φιλόζωτους εκεί πέρα που μη, το σκυλάκι, μη. Α, το πάρουμε μαζί τους. Καταλάβατε. Είναι μεγάλος ο σκύλος, είναι... Δεν είναι μέτριος, είναι μέτριος, mm-hmm. Δεν είναι μεγάλος. Μέτριος. Εκεί που τον βλέπεις μπορεί να το θεωρεί και παιχνίδι, ξέρω εγώ, να δαγκώνει. Άρα δεν ξέρετε και πώς αντιδράει, δηλαδή μπορεί να έρθει δίπλα σε κάποιον και να είναι φιλικός, κάποιες φορές όμως επιτίθεται. Βεβαίως. Μια γυναίκα, μεγάλη γυναίκα, πολύ, δηλαδή γύρω στα 70, την έριξε κάτω την Κυριακή, την μέρα της αποκριάς και την ξανάχτε να ξεμπερδέσει κακομήρα. Εκεί στον παραλιακό. Την άλλη τη δάκωσε στο πόδι. Ο άλλος τον περίμενε στη στάση από πάνω. Η άλλη εκεί πέρα στη γέφυρα πάλι στο πόδι. Τι γίνεται εκεί πέρα. Κάτι παιδιά τα είχε στριμώξει προχθές το βράδυ, τελειώνα το φροντιστήριο, 9 η ώρα τα είχε στριμώξει σε μια γωνιά και κλαίγαν τα παιδιά και είχαν χτυπήσει να περάσει ένα αμάξι, τα βάλει μέσα, τα πάρει. Ξένο αμάξι. Μιλάμε μόνο για ένα σκύλο ο οποίος προκαλεί τόσο μεγάλη αναστάτωση και τόσο πολλά προβλήματα. Ένα σκύλο. Ένα δαγκόνι. Αλλά δέσποτε υπάρχουν κι άλλοι. Ναι, πήρε ο κύριος Μπαντανής, ήρθε και πήρε 4, μια μέρα. Που ήταν σαν ένα σπίτι εκεί πάνω, μια μάνα και 3 μικρά. Αλλά το κακό συνεχίζεται. Κάτι πρέπει να γίνει, τα δέσοδα πρέπει να πάνε κάπου. Βέβαια, ειδικά αν μας λέτε ότι είναι και έχει τόσο επιθετική συμπεριφορά το ζώο, σημαίνει ότι θέλει και ιδιαίτερη μεταχείριση. Βεβαίως, κάποιος να γνωρίζει. Δηλαδή, πας εκεί κοντά του και δεν ξέρεις τι σου κάνει. Κινδυνεύετε και εσείς και ο υπάλληλος βεβαίως του Δήμου που έρχεται. Δεν ξέρω αν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να διαχειριστεί όλο αυτό το θέμα και την επιθετική συμπεριφορά του σκύλου του συγκεκριμένου που προκαλεί τόσα περιστατικά, μας λέτε, στην Παχιά μου από τις τελευταίες ημέρες. Και σαφώς θα πρέπει κάτι να γίνει και άμεσα, να μην φτάσουμε έτσι και σε χειρότερους τραυματισμούς συμπολιτών μας ή να επιτεθεί σε κάποιο παιδί και δεν μπορέσει να αντιδράσει, να του ξεφύγει. Έτσι. Πρέπει η Ειρήνη να έρθει κάποιος. Κάποιος ο γιατρός, ο κτηνίατρος, αυτός πρέπει, σύμφωνα με αυτό, πρέπει να δράσει. Και ο υπάλληλος, και εγώ. Δεν μπορούμε, πρέπει να έρθει εκεί επί τόπου. Όχι, ο υπάλληλος και εγώ δεν κάνουμε, αφού φεύγει. Ή θέλει κάτι αναισθητικό, ή θέλει κάτι να το πιάσει, να το πάει. Δεν είμαστε υπέρ να γίνει, να βασανίζουμε τα σκυλιά, αλλά αυτό το σκυλί πρέπει να φύγει από την Παχιά μου. Κύριε Ραπάνη, έχουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Πανταζή μαζί μας, αν θέλετε να τον ακούσουμε. Να δούμε τι έχει να μας πει και εκείνος από την πλευρά του. Κύριε Πανταζή, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Λάμπρου, καλημέρα στους ακροατές και στο πρόεδρο, τον κύριο Ραπάνη. Τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια για την πρόκειται εδώ και 2 μέρες. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, για μισό λεπτό. Ακούτε τώρα και οι δύο. Ναι. Ωραία, σας ακούμε κύριε Πανταζή.
Να επαναλάβω λοιπόν αυτό που είπα πριν, ότι θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον κύριο Ραπάνη για την βοήθειά του εδώ και δύο μέρες που προσπαθούμε να μαζέψουμε, να συλλάβουμε, είναι ο σωστός ορισμός, ένα άγριο ζώο, ένα σκυλί από την περιοχή της Παχιάς Άμμος. Να ξέρετε ότι εδώ και δύο εβδομάδες έχει έρθει το θέμα στην Επιτροπή, μετά από αναφορές και καταγγελίες που είχαμε, ήταν άμεσες οι ενέργειες, ήταν δύο τα σκυλιά τα οποία, αν θέλετε έτσι, διαπιστώθηκε ότι είχαν άγρια συμπεριφορά. Το ένα έχει απομακρυνθεί ήδη, έχει δοθεί σε ιδιοκτήτη, έχει γίνει εθεσία με λίγα λόγια, όπου είχε γεννήσει κιόλας και είχε τρία μικρά κουτάφια μέσα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Παχιά μου. Μαζί έφυγαν και υιοθετήθηκαν και τα τρία μικρά κουτάφια που βρέθηκαν. Και αυτό ήταν ένα ζώο με άγρια συμπεριφορά και μάλιστα είχαμε δύο περιστατικά δαγκώματος τα οποία χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο, που είναι πιο άγριο από την πρώτη περίπτωση, εδώ και δύο μέρες έχουμε ξανάρθει, χωρίς να το γνωρίζει ο Πρόεδρος και εγώ ο ίδιος. Μας το μετέφερε και... και εσείς ο ίδιος. Μας το μετέφερε βέβαια και εκείνο. Και μαζί και είμαι, μαζί του είμαι. Θα πάω και σήμερα, έτσι ώστε να βρούμε, να βρούμε ένα τρόπο να μπορέσουμε να συλλάβουμε αυτό το άγριο αδέσποτο ζώο. Θέλει ειδική μεταχείριση, διαχείριση σίγουρα, κύριε Πανταζή, διότι αν είναι τόσο επιθετικό και εσείς κινδυνεύετε, δηλαδή θα πρέπει από ειδικό, αφού έχει κάνει τόσες επιθέσεις, θεωρούμε ότι θα πρέπει κάποιος ειδικός να πάει να το... Εγώ περιγράφω, κυρία Λάμπρου, το περιστατικό όπως ακριβώς έχει εξελιχθεί για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση να συλλάβεις, να πιάσεις ένα άγριο σκύλο. Το λιγότερο που μπορεί να πάθεις είναι να σε δαγκώσει. Το λιγότερο, πιστέψτε με. Υπάρχει θέμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ να ξεκαθαρίσω και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι δεν επιτρέπεται η βολή με αναισθητικό όπλο, έχουν απαγορευτεί όλα αυτά, δεν επιτρέπεται η νάρκωση και ψάχνουμε να βρούμε ένα τρόπο φιλικό προς το ζώο, σύνομο, έτσι ώστε να συλληφθεί το συγκεκριμένο ζώο. Πριν λίγο μίλαγα με τον Τάχη τον Προεστάκη, ο οποίος διαθέτει μια μεγάλη παγίδα που πιθανόν να μπορέσουμε να το συλλάβουμε στείνοντας την παγίδα αυτή, αν και εφόσον μπει μέσα, αφού του βάλουμε τροφή κτλ. Το λέω αυτό ότι εδώ και είναι πολλές οι ώρες που έχει ασχοληθεί ο υπάλληλος, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων, την οποία έχουμε συστήσει εδώ και αρκετό καιρό. Όλα αυτά τα αναφέρω, κυρία Λάμπρου, για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση διαχείριση αδέσποτων ζώων. Το έχουμε ξαναπεί. Σε μέσο μαζικής δικτύωσης, νωρίς το πρωί σήμερα, απάντησα στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Ξέρετε, αυτά το έχω πει και άλλες φορές. Δεν πέφτουν από τον ουρανό. Με κάποιο τρόπο βρίσκονται στο χωριό. Κάποιοι λοιπόν κάτοικοι του χωριού δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Γι' αυτό το θέμα, ειδικά στο χωριό αυτό, έχει γιγαντωθεί. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε άλλο χωριό, στο Μύρτος και στο Καβούσι. Σαφώς όμως στην προκειμένη περίπτωση. Σας διακόπτω, στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε αδέσποτο ζώο που μπορεί να περιφέρεται, να αναζητά φαγητό κτλ. Μιλάμε για μια επιθετική συμπεριφορά και τους κινδύνους που έχει και για τους μεγάλους και για τους ενήλικες αλλά και για τα παιδιά. Γι' αυτό διευκρινίζω ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εδώ έχουμε λοιπόν μια δύσκολη περίπτωση διαχείρισή της, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το ζώο, απομακρύνεται και κατεβαίνω από το φράγμα των Προμιανών όπου έχω έρθει για κάποια επίβλεψη, έχω συνεννοηθεί με συνεργάτη δακτυλίατρο να βρούμε ένα φιλικό τρόπο προς το ζώο έτσι ώστε να το συλλάβουμε. Οτιδήποτε άλλο δεν επιτρέπεται. Καλά κάνετε και μας το διευκρινίζετε. Γιατί μας ακούνε ακροατές, καλά, γιατί δεν του πετάτε ας πούμε ένα κάτι να το... αυτά δεν επιτρέπονται. Εδώ μιλάμε για φιλική συμπεριφορά προς το ζώο και με κάποιο τρόπο να το εγκλωβίσουμε σε κάποιο σημείο, να βρούμε έναν τρόπο με κάποιο δίχτυ, με κάποιο πανί να το κλείσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να το συλλάβουμε. Αυτά τραβάνε η ερευνή και όχι μόνο τη σήμερα ημέρα. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ ειλικρινά τη στιγμή που το αναισθητικό όπλο, η ένεση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα γιατί απαγορεύτηκε. Και αν αύριο το πρωί έχουμε ένα λιοντάρι, το έχει φύγει από ένα τσίρκο ας πούμε.
που μπορεί να φιλοξενηθεί στην πόλη μας για να κάνει παραστάσεις. Τι θα κάνουμε? Αυτά θα πρέπει να τα δει η κεντρική πολιτεία, τα έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα τα δέσποτα γενικώς και ειδικά όταν είπαμε συντρέχουν ειδικοί λόγοι, το πώς και εσείς θα καλείστε να χειριστείτε την όλη υπόθεση, πώς θα προστατευτούν οι πολίτες και βεβαίως τώρα το θέμα των αδέσποτων σκύλων και όχι μόνο είναι επίσης σοβαρό και θα πρέπει και όλοι οι πολίτες να καταλάβουν ότι υπάρχουν και κίνδυνοι αφήνοντας ένα ζώο ελεύθερο στο δρόμο να ζήσει μόνο του και να το παρατήσουν. Και τι κίνδυνοι υπάρχουν λοιπόν και από εκεί και πέρα. Σας είπα κυρία Λάμπρο ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα πριν 10 μέρες περίπου στο ίδιο το χωριό, στην Παχιά μου. Έτσι, όπου και εκεί υπήρχαν αναφορές. Άμεσες ήταν οι ενέργειες, το γνωρίζω πρόεδρος, συνεργαστήκαμε για άλλη μια φορά και είχαμε για την πρώτη περίπτωση η οποία ήταν ευκολότερη ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Θετικό αποτέλεσμα θα έχουμε και εδώ. Φοβάμαι όμως και αυτή είναι η ανησυχία μου ότι μέχρι να έρθει το αποτέλεσμα να μην συμβεί το κακό. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα περιστατικά στην Παχιά μου. Το θέμα θα το κλείσω σήμερα. Σας είπα κατεβαίνω στην εκτινίατρο να συνεννοηθούμε με έναν τρόπο, να μας υποδείξει έναν τρόπο όπου μπορούμε να συλλάβουμε το συγκεκριμένο άγριο και επιθετικό ζώο που κυκλοφορεί στην Παχιά μου. Κύριε Ραπάνη, δεν ξέρω αν θέλετε άγριο, να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Παταζή. Να επισημάνω κάτι. Γιατί είναι άγριο και γιατί είναι αδέσποτο είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν αγριεύει ένα ζώο ξαφνικά. Άρα κάποιοι το επιτίθονται. Κάποιοι το ενοχλούν. Δεν γεννιέται άγριο ένα ζώο. Δεν είναι λιοντάρι, είναι σκύλος. Έτσι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία και θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια των κατοίκων, το τονίζω αυτό, το θέμα στην Παχιά μου θα κλείσει. Κύριε Ραπάνη, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Πανταζή. Εγώ δεν νομίζω, κύριε Πανταζή, ότι είναι τόσο πολύ άγριο. Απλώς κάποια στιγμή δαγκώνει. Δεν το βλέπω να είναι τόσο πολύ άγριο. Τέλος πάντων. Απομακρύνεται αυτό και λουράκι, το πρόβλημα. Απομακρύνεται. Δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε. Το ξέρεις, πρόεδρε. Έχει και λουράκι που μακάρι να υπάρχει και τσιπάκι να δούμε τι είναι, διότι είναι πάνω από 1,5-2 χρόνια εδώ στο χωριό. Ναι. Τώρα καταλάβατε. Για κάποιους λόγους, συγκεκριμένες φορές δείχνει αυτή την, εκδηλώνει αυτή την συμπεριφορά την επιθετική. Όχι. Να συνεχίσω αυτό που λέει ο πρόεδρος, ότι αυτό ήταν κατοικίδιο και κάποιος το άφησε έξω. Mm-hmm. Έτσι. Το λουράκι δεν πήγε μόνο του. Κάποιος το είχε λοιπόν και το φόρεσε το λουρί αυτό. Και το άφησε έξω, προφανώς γιατί ήθελε περισσότερο φαγητό από ό,τι μπορούσε να του δώσει, έτσι, γιατί πολύ μεγάλωσε ή γιατί του φάγει τον καναπέ στο σαλόνι. Αυτά τα περνάμε είναι καθημερινά φαινόμενα. Έτσι, αλλά δεν φταίει ο Δήμος σε όλα. Εγώ θέλω να πω κλείνοντας ότι είναι έτοιμος ο χώρος για τις εθελοντικές στηρώσεις από εθελοντές κτηνιάτρους. Θα μπει θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο παραχώρηση του χώρου αυτούς, στο σωματείο που θα το ζητήσει για συγκεκριμένες μέρες και φορές, προκειμένου να κάνουμε στηρώσεις σε όλα τα αδέσποτα ζώα που κυκλοφορούν στο Δήμο. Εδώ θα χρειαστεί πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών, των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και εννοείται το συνεργείο του Δήμου για την περισυλλογή τους. Για πρώτη φορά ο Δήμος έχει στη διάθεσή του δημοτικό χώρο εθελοντικών στηρώσεων. Επίσης, για το 2018 θα δαπανηθούν περίπου στις 21.500.000 ευρώ για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, ενώ την προηγούμενη περίοδο το 2017 δαπανήθηκαν 13.500 ευρώ. Αυτά είναι νούμερα, ποσά, τα οποία δεν είχαν διατεθεί σε προϋπολογισμούς τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θέλω να το τονίσω, κυρία Λάμπρου, φίλε Γιώργο, γιατί υπάρχει θέμα, διωγγώθηκε τα τελευταία χρόνια και οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο. Τα λόγια μου δεν τα μάθησα ποτέ και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Και είμαι έτοιμος να αντικρούσω οποιονδήποτε δημόσια θέλει να συζητήσουμε και να κάνουμε διάλογο για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί ότι κάποιο αδέσποτο ζώο ανήκει στον ΤΑΔΕ και αν έχουν και επιβληθεί και κυρώσεις γι' αυτό. Δυστυχώς τα ζώα χωρίς σήμανση είναι πάρα πολλά. Κάποιος το αφήνει έξω, δεν το έχει σημάνει, δεν έχει βάλει το τσιπ. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε και να βεβαιώσουμε ότι το σκυλί αυτό που περιφέρεται φοράει ναι μεν λουράκι αλλά δεν ανήκει στον κύριο Πανταζή. Παράδειγμα φέρω το όνομά μου ας πούμε για να πω κάποιον άλλον. Mm-hmm. Έτσι. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό ότι ανήκει και ο ιδιοκτήτης του είναι αυτός. Αντιλαμβάνεστε. Ενώ υπάρχει προμήθεια επί κυρίου Παπαδοπετράκη. Τρία σκάνερ είχε προμηθευτεί ο Δήμος.
βγαίνουμε συχνά πυκνά με το δημοτικό αστυνομικό. Στη συνέχεια έχουμε προμηθευτεί μεγάλα κλουβιά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διαδικασία των στηρώσεων, προκειμένου να μεταφερθούν οι σκύλοι από τις πλατείες, τους δρόμους, τα αδέσποτα ζώα στον χώρο των στηρώσεων και θα επιστρέψουν ξανά όπως προβλέπει ο νόμος στο αρχικό περιβάλλον. Με μια μεγάλη διαφορά όμως, ότι θα έχουν σημανθεί, θα έχουν εμβολιαστεί και θα έχει γίνει και έλεγχος για την λεϊσμανίαση. Είναι συγκεκριμένες οι εργασίες που θα κάνουν οι εθελοντές κτηνίατροι, οι οποίοι θα έρθουν πολύ σύντομα στην πόλη μας για πρώτη φορά τόσο οργανωμένα σε ένα δημοτικό χώρο στη Ρώσο. Έτσι, αυτά είναι βήματα σημαντικά για ένα θέμα που δεν είχαν ασχοληθεί όσο θα έπρεπε κατά την άποψή μου κάποιοι τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Κύριε Πανταζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβαση. Θα πω και εγώ κάτι. Ναι, σας ακούμε κύριε Πάνη. Εγώ ξέρω ότι μόλις πω κάτι στον κύριο Πανταζή, ειδικά για αυτό το θέμα είναι παρόν. Δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Και θέλω, αν γίνεται, να έρθει μια βόλτα ο δημοτικός αστυνομικός με το μηχάνημα αυτό που έχει, να δει τι γίνεται με τα τσιπάκια. Προσέξτε ένα άλλο θέμα που προκύπτει, για να απαντήσω στον πρόεδρο σε αυτό, σε αυτό που αναφέρει. Όταν πας για να πιάσει το σκάνερ το τσιπ, πρέπει να πλησιάσεις πάρα πολύ κοντά στο σκύλο. Είμαστε λοιπόν στη διαδικασία προμήθειας ενός σκάνερ το οποίο είναι με κοντάρι επιμήκυνσης. Προκειμένου να, γιατί όταν πλησιάσεις ένα σκυλί, ειδικά τα δέσποτα φεύγουν, απομακρύνονται. Άρα είναι δύσκολο το τσεκάρισμα, αν θέλετε, με το σκάνερ. Θα προμηθευτούμε μια βάση η οποία τοποθετείται πάνω το σκάνερ αυτό, προκειμένου να δούμε αν αλλά οι περιπτώσεις σκύλων που έχουν σημανθεί είναι ελάχιστες. Και αυτό κάτι δείχνει. Έτσι, κάτι δείχνει. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Δυστυχώς. Και ο κόσμος πρέπει να αλλάξει νοοτροπία και να συμβάλλει και αυτός και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, έτσι ώστε να μην φτάνουμε σε αυτά τα ακραία σημεία. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα έχουμε πει πολλές φορές, κυρία Λάμπρου, και εγώ έτσι κλείνοντας θέλω να πω, να το επαναλάβω, ότι τα σκυλιά δεν πέφτουν από τον ουρανό. Με κάποιο τρόπο δημιουργούνται. Έτσι. Και ειδικά αυτή η περίπτωση που είναι επιθετικός ο σκύλος, έχει επιθετική συμπεριφορά, ο οποίος φοράει λουράκι. Αυτό τα λέει όλα. Όλα τα λέει. Το θέμα θα το κλείσουμε, θέλω να πιστεύω, εντός της ημέρας ή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα βρούμε τον τρόπο, ένα τρόπο που προβλέπεται από την νομοθεσία, έτσι ώστε να συλλάβουμε το συγκεκριμένο αδέσποτο ζώο. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί με το θέμα και αυτό έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. Έχει βρεθεί ήδη ο ιδιοκτήτης, ο οποίος θέλει να υιοθετήσει αυτόν τον σκύλο. Αυτά, δηλαδή όλη η προεργασία η οποία πρέπει να γίνει, έχει γίνει. Έχει έρθει στην Επιτροπή, έχουμε συνεδριάσει, έχουν ληφθεί οι απαραίτητες αποφάσεις και μένει το δυσκολότερο κομμάτι της σύλληψης αυτού του ζώου. Έτσι. Αναμένουμε λοιπόν. Κάτι. Ναι, σας ακούμε. Υπάρχουν σκυλιά τα οποία τα δένουν και τα αφήνουν. Γι' αυτό είπα εγώ στον κύριο αντιδήμαρχο να έρθουν να τα ελέγξουν. Τα αφήνουν όλη μέρα και τα δένουν, ξέρω εγώ, τι χρόνο. Καταλάβατε, αυτό θέλω να πω. Ήμασταν εκεί την προηγούμενη εβδομάδα, το ξέρει ο πρόεδρος, ειδοποιήθηκε, όπου προχωρήσαμε στην σύλληψη της μάνας, της σκύλας, με τα τρία κουτάβια που ήταν σε... Θα ενταθούν οι ελέγχοι. Θα ενταθούν. Γι' αυτό είστε σίγουροι. Να μπει νεράκι, διότι γίνεται χαμός εδώ πέρα. Ενώ να πω ότι και στο Καβούς είχαμε αντίστοιχα περιστατικά, τα οποία έχουν διευθετηθεί και έχουν υιοθετηθεί την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θέλω να αναφερθώ στο πιο πίσω, διευθετήθηκαν δύο περιπτώσεις αδέσποτων ζώων τα οποία υιοθετήθηκαν από ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες για όλο αυτό το θέμα, το οποίο είναι τεράστιο και δεν είναι για ένα πετρίτικο. Δυστυχώς ο νόμος δεν βοηθάει για να κάνουμε πράξεις και σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν επιτρεπόταν, ας πούμε, η βολή με το όπλο το αναισθητικό, θα ήταν 5 λεπτά υπόθεση. 5 λεπτά. Γιατί ξέρετε, έχουμε και δουλειά. Ο υπάλληλος δεν μπορεί να μένει εκεί και να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα φιλικό κλίμα προκειμένου να καταφέρει να πιάσει το σκύλο, ταΐζοντάς τον και προσπαθώντας έτσι να δημιουργήσει ένα κλίμα φιλικό προς αυτόν. Αυτά κάνουμε προκειμένου να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του σκύλου, προκειμένου κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τον πιάσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε αυτά. Πολύ. Ο κόσμος έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται και ποιοι έχουν ευθύνες για όλο αυτό το θέμα. Να είστε καλά, κύριε Πανταζή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Ραπάνη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
Όχι, εντάξει, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Μακάρι λοιπόν να, να συλληφθεί ο σκύλος αυτός και να σταματήσει έτσι αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Παχιάμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.